και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τα αδέρφια μαθαίνουν βασικές δεξιότητες για τη ζωή τους, όπως το να δίνεις, να μοιράζεσαι, άλλοτε να διεκδικείς, να συνεργάζεσαι, να βοηθάς και να αποδέχεσαι. Η απόσταση, η διαφορά ηλικίας, οι δυσκολίες στην επικοινωνία, το φύλο, η σειρά γέννησης, αλλά και η προσωπικότητα του καθενός, είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ποιότητα της αδελφικής σχέσης. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be... Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το πώς οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους. Για παράδειγμα, όταν επαινούν το ένα παιδί που είναι άριστος μαθητής και μαλώνουν το άλλο παιδί που δεν τα καταφέρνει τόσο καλά στα μαθήματα του σχολείου. Προκειμένου να ενισχύσουμε τον αδελφικό δεσμό, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια σχέση σεβασμού και αγάπης. Αρχικά, λειτουργήστε ίδιοι ως πρότυπο για τα παιδιά σας. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τον σύντροφό σας, τα παιδιά σας, τα δικά σας αδέλφια, αν έχετε. Μάθετε τα παιδιά σας να έχουν μια σχέση σεβασμού μεταξύ τους. Μάθετε τα να λένε ευχαριστώ, παρακαλώ, να σέβονται την ιδιοκτησία και το χώρο του άλλου και να ζητούν με έναν ευγενικό τρόπο αυτό που θέλουν. Επιπλέον, δημιουργήστε ευκαιρίες προκειμένου να περνούν ευχάριστες στιγμές μαζί, για παράδειγμα στο παιχνίδι, στη βόλτα ή σε κάποια κοινή δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό να μην φορτώσουμε το μεγαλύτερο παιδί με το βάρος μιας ευθύνης που δεν το αναλογεί. Μην βιάζεστε να κάνετε το διαιτητή σε κάθε διαφωνία που έχουν, αφήστε τα να λύσουν μόνα τους τις διαφορές τους, εκτός φυσικά και να απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα. Η ζήλια, ο φθόνος, η επιθετικότητα είναι συναισθήματα που κάθε παιδί μοιραία θα νιώσει όταν νιώθει ότι εκθρονίζεται από το επόμενο και όταν καλείται να μοιραστεί ξαφνικά την αγάπη των γονιών του. Φροντίστε να μην ενοχοποιείτε το παιδί λέγοντας ότι δεν κάνει να ζηλεύεις, είσαι το μεγαλύτερο παιδί, πρέπει να ακούς. Ενθαρρύνεται το να μιλήσει για το πώς νιώθει και να εκτονώσει τα συναισθήματά του, φυσικά με έναν τρόπο λειτουργικό. Στην πραγματικότητα, μια ανθρώπινη σχέση δεν μπορεί να είναι ποτέ τέλεια. Το ζήτημα δεν είναι να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας ή να μην εκφράζουμε τη διαφωνία μας ή να μην ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο, αλλά το να μάθουμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας με έναν τρόπο λειτουργικό για τον εαυτό μας και για τη σχέση. Εγώ θα επανέλθω, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.